Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ασφαλιστικό και το φορολογικό πλαίσιο σαφέστατα και είναι ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας που η χώρα μας υπέγραψε το καλοκαίρι. Όμως για μας, για να είμαστε σαφείς, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα έλεγα ότι είναι και ένα στοιχείο του παράλληλου προγράμματος, της δημοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Γιατί το να είναι δημόσια, το να είναι βιώσιμη, το να είναι δίκαιη και να είναι και κοινωνική ασφάλιση είναι ένα λαϊκό δικαίωμα. Ένα λαϊκό δικαίωμα που αμφισβητήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για να το πούμε λίγο αλλιώς και να το καταλάβει ο κύριος Οικονόμου που μάλλον δεν ακούει καλά. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διαλύσανε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Γιαννίτση, ρωτήστε την κυρία Λαγκάρτ, ρωτήστε όποιον θέλετε, το ασφαλιστικό σύστημα το καταστρέψατε. Και όλοι οι υπουργοί σας έχουν απόλυτη πολιτική ευθύνη. Πώς το καταστρέψανε, να σας πω. Με το να είναι άναρχο, δεδαλώδες, συντεχνιακό, με 950 τρόπους υπολογισμούς σύνταξη στο ΙΚΑ, με την εισφοροδιαφυγή των δικών σας παιδιών, με τη μαύρη εργασία, με την ύφεση που εσείς δημιουργήσατε ώστε να μην υπάρχουν εισφορές, με το χρηματιστήριο, το PSI, τα δομημένα ομόλογα των κουμπάρων των δικών σας παιδιών. Το διαλύσατε το ασφαλιστικό. Εξαϊλώσατε με τα δικά σας παιδιά τα αποθαματικά. Και τώρα λαϊκίζετε ότι θα χαθούν οι συντάξεις, τις οποίες χάσατε. Και είστε υπεύθυνοι πολιτικά υπόλογοι στην κοινωνία. Και δεν ψηφίσετε τη μεταρρύθμιση, μα εδώ εσείς δεν είχατε τα κότσια και την τόλμη να εφαρμόσετε και το 3863, το δικό σας το νόμο, το είπατε εδώ πέρα μέσα. Τα μόνα κότσια που είχατε ήταν να μειώσετε 11 φορές τις συντάξεις σε ένα ποσοστό 45%. Πολύ ωραίοι είστε. Πάρα πολύ ωραίοι είστε. Αλλά ξέρετε τι καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί δεν το ψηφίζετε. Γιατί πολύ απλά αυτό το νομοσχέδιο γράφτηκε στα ελληνικά. Και εσείς έχετε συνηθίσει να ψηφίζετε νομοσχέδια που τα γράφαν στο εξωτερικό άλλοι για σας. Για να μειώνετε τις συνθήκες ζωής των πολιτών, για να μειώνετε το επίπεδο ζωής της χώρας μας. Όμως εμείς προχωράμε στην αλλαγή του φορολογικού και του ασφαλιστικού συστήματος και για ένα άλλο λόγο. Γιατί θέλουμε η χώρα να πάει ασφαλή στην πρώτη αξιολόγηση, να βγει από την επιτροπή που εσείς πάλι τη βάλατε. Ας μην ξεχνάμε όμως και το λόγο για τον οποίο φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Τη χρεοκοπία της χώρας. Ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα? Ποιος υποτάχθηκε για να μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, στο πρώτο μεσοπρόθεσμο, στο δεύτερο μνημόνιο να φέρουμε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Ποιος έβαλε τη χώρα στην εξυπηρέτηση της διαπλοκής, στις εντολές των συμφερόντων? Ποιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης και μείωσε 25% το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και έφτασε στο 37% την ανεργία? Ακόμα και στις δικές σας μεταρρυθμίσεις, εσείς αποτύχατε. Το 2014 φύγατε ως κακοί μαθητές από το Eurogroup, έχοντας αποτύχει κατά 2 δισεκατομμύρια στο στόχο του 2014. Και είχατε μπροστά σας το 2015 και το 2016 σύνολο 7,7 δις άμεσων μέτρων εις βάρος των Ελλήνων. Αυτά γλιτώσαν οι Έλληνες, ψηφίζοντας την αλλαγή τη στροφή της χώρας τον Ιανουάριο. Και δεν φτάνει που αποδιαρθρώσατε τα πάντα. Βέβαια, όχι όλα. Είναι γεγονός ότι τους μεγαλοκαναλάρχες, τα συμβόλαια της διαπλοκής, αυτά ξέρατε και να τα διαβάζετε, με τις Siemens να τα υπογράφετε, όλα τα κάνατε κανονικά. Αλλά συντηρήσατε και τα μέτωπα της Τρόικας εσωτερικού, υποστηρίξατε το ναι για να πάει η χώρα υπόδουλη στο δημοψήφισμα, η χώρα όμως στάθηκε όρθια και ξεκίνησε να αλλάζει. Και προετοίμασε το πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι έτοιμο τώρα να πάει τη Δευτέρα στη διαπραγμάτευση ο κύριος Σακαλώτος. Και δεν θέλετε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για να μην είναι η χώρα έτοιμη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και ξέρετε τι δεν σας αρέσει? Ότι για πρώτη φορά η χώρα είναι συνεπής, έχει πετύχει και έχει υπερκαλύψει τις δεσμεύσεις της, πηγαίνει για να διαπραγματευτεί έχοντας μία πλάτη 1,7 δισεκατομμύρια που κερδίσαν οι Έλληνες με σκληρή δουλειά και με σφιγμένο ζωνάρι, γιατί εσείς θέτε για την ύφεση που δημιουργήθηκε. Και πάνε να διαπραγματευτεί μόνο για τα 5,4 δις που ψηφίσατε τον Αύγουστο και ούτε ένα ευρώ παραπάνω εμείς δεν δεχόμαστε. Εσείς δεν ακούσαμε αν δεχόσαστε ή όχι τις προτάσεις του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Η λύση του ασφαλιστικού και του φορολογικού προβλήματος δεν κρύβεται μόνο στα ποσοστά των εισφορών. Θα έλεγα καθόλου δεν κρύβεται εκεί. Μας ενδιαφέρει ως κοινωνική διάσταση η ποιότητα των παροχών. Όμως κύριε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διάσταση της παραγωγής και της εργασίας. Αυτό είναι το οποίο εσείς υποτιμήσατε και αποδιαρθρώσατε ως τη χώρα να καταστροφεί. Το 25% μίας του ΑΕΠ είναι αυτό που αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και του φορολογικού. Και αυτό δεν το λέτε, γιατί είσαστε εσείς μόνοι υπεύθυνοι. Γιατί φέτος η χώρα έκανε comeback και κέρδισε αυτά που εσείς δημιουργήσατε. Παρά την ασφυξία, παρά τα capital control, παρά τις ειρήνες προς το εξωτερικό να εξαντλήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Η εργασία και η πρόοδος της κοινωνίας είναι αυτό που ενδιαφέρει εμάς.
και αναρωτιόμαστε. Δεν θέλετε να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει η χώρα την αξιολόγηση. Δεν θέλετε να βγούμε από την Επιτροπή. Όλη η κοινωνία λέει τελειώστε με τα μνημόνια και τους επιτρόπους. Εσείς δεν το θέλετε. Εσείς γιατί κρύβετε μαζί με τα δικά σας κανάλια, τα συστημικά μέσα, την έστω και μικρή πρόοδο της χώρας. Γιατί κρύβετε, παραδείγματος χάρη, την απόφαση Ντράγκη για το ομόλογα EFSF. Γιατί θάψατε την ανακοίνωση των τεσσάρων φορέων των δανειστών τη Μεγάλη Πέμπτη ότι η χώρα είναι συνεπής. Γιατί κρύβετε ότι η χώρα στο ΕΣΠΑ πηγαίνει καλά και είναι πρώτη στην Ευρώπη. Γιατί κρύβετε, παραδείγματος χάρη, το ότι επιστρέφονται 10 δισεκατομμύρια ευρώ από κέρδη ελληνικών ομολόγων για να πληρωθεί το χρέος, κάτι που σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα και το καταθέτουμε. Γιατί κρύβετε ότι πέφτουν οι πρώτες υπογραφές για το πακέτο Γιουνκέρ και τη Δευτέρα ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος θα υπογράψει, θα παρασύρει στην εκδήλωση Θεσσαλονίκη για την πρώτη δράση του πακέτου Γιουνκέρ. Παρακαλώ, αν θέλετε, πάρτε και αυτό. Να σας πω πάρα πολύ απλά γιατί. Γιατί έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι γεροντοκόρη, κακιά και ψεύτρα. Και θέλει αυτό που λέει ο λαός, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Μόνο που ο γείτονας, αγαπητοί συνάδελφοι, εν προκειμένου, δεν είναι η κυβέρνηση. Ο γείτονας είναι ο ελληνικός λαός. Είναι το ελληνικό κράτος. Και δεν μπορείτε να παραγνωρίζετε ότι για το ελληνικό κράτος, για τους Έλληνες πολίτες, οφείλετε και εσείς να συμμαχίσετε κόντρα στο Δίδα Νιτάφ και κόντρα σε όλους αυτούς που επιβολεύονται τη δική μας προσπάθεια. Για πρώτη φορά όμως, στη συμφωνία, που μπορεί να έχει και μέτρα λιτότητας και το να γνωρίζουμε και δεν είναι δύσκολη, γιατί είναι συμβιβασμός, υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, υπάρχει προστασία του αδυνάτου και προστασία της εργασίας και υπάρχει και αναδιανομή. Και αυτό αποκονίζει και το παρόν νομοσχέδιο. Γιατί διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του ασφαλιστικού, διασφαλίζει τις συντάξεις, μειώνει ή σταθεροποιεί τις εισφορές, έχει δημόσιο χαρακτήρα και όλα αυτά τα πετύχαμε γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ από τις 15 Δεκεμβρίου. Και είναι ψέμα ότι είναι ένα φοινιδιαστικό και εκβιαστικό νομοσχέδιο. Είναι για πρώτη φορά ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι 5 μήνες στη διαδικασία διαβούλευσης, με 2 εβδομάδες πλήρης επιτροπών και με 2 ημέρες 26 ώρων συνεδρία στη Βουλή. Και βέβαια, εμείς θα θέλαμε έστω και τώρα να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων έναντι των προτάσεων του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αλλά και του κυρίου Σόιμπλε κατά της χώρας μας. Έχουμε ακούσει περίεργες δηλώσεις. Στη Washington Post, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μητσοτάκης πήρε θέση υπέρ των προτάσεων του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, κατά των εργασιακών δικαιωμάτων, υπέρ της πώλησης της δημόσιας περιουσίας σε καλή τιμή, είπε, αλλά και υπέρ των μεταρρυθμίσεων που θέλει η κυρία Λαγκάρτ. Ο κύριος Θεοχάρης υπερασπίστηκε εδώ πέρα μέσα την πρόταση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Εκπρόσωπος κόμματος άλλου, ως εκπρόσωπος τύπου του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, διάβασε την ανακοίνωση του Ταμείου. Εμείς περιμένουμε να πάρετε θέση. Είστε με τη χώρα ή το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Ξέρουμε γιατί υπερασπίζεστε την περικοπή μισθών και συντάξεων που θέλουν αυτοί που επιβολεύονται τη χώρα. Γιατί θέλετε και κουτσουρεμένη την κοινωνία, αλλά και τους δικούς σας, δηλαδή το κεφάλαιο, να βγάζουν περισσότερα κέρδη. Από τη μια μας κατηγορείτε για δυσβάστακτα μέτρα και από την άλλη γιατί διαπραγματευόμαστε. Γιατί αντιστεκόμαστε, γιατί καθυστερούμε, βέβαια, γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Και όλα αυτά τα κάνετε μόνο για την καρέκλα. Παρακαλώ. Και τελειώνω. Τα κάνετε γιατί με την καρέκλα που θέλετε να ανακτήσετε, θέλετε να διατηρήσετε το δικό σας βαθύ κράτος, το δικό σας σύστημα διαπλοκής. Και είναι προσωποποιημένη αυτή η πολιτική. Στο πρόσωπο του αρχηγού της αντιπολίτευσης, αλλά και στο πρόσωπο της ακροδεξιάς πλευράς του κυρίου Σαμαρά, που σέρνει από τη μύτη τη Νέα Δημοκρατία και τη γεμίζει ψέμα, χολή, μίσος και φόβο, εκχυδαίζοντας και υποβαθμίζοντας την πολιτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Φάμελε. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω κλείνοντας λέγοντας ότι εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή από το Σεπτέμβριο. Αυτή η επιλογή σήμερα είναι πιο ξεκάθαρη. Ούτε έξω από το ευρώ, ούτε στην νεοφιλελεύθερη επιλογή της ακροδεξιάς. Εμείς απέναντι σε όλα τα συμφέροντα που συνατρίζονται απέναντί μας, θα κρατήσουμε μαζί με το λαό την ελπίδα γιατί είμαστε καθαροί. Δεν χρωστάμε σε κανένα και στηρίζουμε την ανάγκη του λαού να πάει η χώρα μας καλύτερα. Αυτό κάνει και αυτό το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Βουλευτή του